Γεια σας φίλες και φίλοι. Σήμερα είναι Τετάρτη, 18 Ιανουαρίου του Αγίου Θανασίου. Χρόνια πολλά στις φίλες και στους φίλους που γιορτάζουν σήμερα. Είναι μια μεγάλη γιορτή, πολύ σημαντική γιορτή αυτή, του Αγίου Θανασίου. Ο Άγιος Θανασίου για όσους δεν το γνωρίζουν, ο ήταν επίσκοπος Αλεξανδρείας, ήταν ο κληρικός εκείνος, ο οποίος κατόρθωσε να επιβάλλει στην πρώτη ε, οικουμενική σύνοδο που έγινε στην ίδια το επί... Αυτο, ο ο, ο αυτοκράτορα ήταν ο Κωνσταντίνο Μέγας, κατόρθωσε να επιβάλλει το δόγμα τη Τριαδικής θεότητα. Όπως ξέρετε, πολλά πράγματα δεν ήταν σαφή εκείνη την εποχή ακόμα, δεν είχε αποκρισταλωθεί το χριστιανικό δόγμα όπως το ξέρουμε σήμερα. Άλλαξε από πολλά. Υπήρχαν πολλές, πολλές αντιτιθέμενες αντιλήψεις και απόψεις εκείνη την εποχή, με κυριότερες της τριαδικής θεότητας του Αγίου Αθανασίου και της αντίληψης του Αρίου, ο οποίος είχε πάρα πολλούς οπαδούς, στη συνέχεια μέχρι ένα σημείο και ο διάδοχο του Κωνσταντίνου, ο Κωνσταντιο και ο Κόνστα, έγιναν Αριανοί. Ε, είναι, ε, ο Άριο έλεγε ότι ο Ισού δεν είναι. Ε, Θεός όπως είναι, δεν είναι τριαδική θεότης, είναι ο Ιησούς, είναι κτίσμα του Θεού, τέλειο μεν, αλλά κτίσμα. Και γι' αυτό υπήρξε μια σύγκρουση μεταξύ των οπαδών του Αθανασίου και των οπαδών του α, Αρίου. Στην σύνοδο την οικουμενική που έγινε το 1925 υπό την προεδρία του αυτοκράτορα Κωνσταντίνου, του πανομαζόμενου Μεγάλου και σήμερα Αποστόλου και Αγίου, ο, ο Κωνσταντίνος πήρε τη φέση τότε του Αθανασίου. Και έτσι καταδικάστηκε το δόγμα του Αρίου, του Αριανισμού. Ε, μετά όμως, ο Κωνσταντίνο, ο αυτοκράτορα ε, συγκρούστηκε με τον Αθανάσιο, τον Άγιο Αθανάσιο, και τον εξόρισε, μάλιστα. Αυτά τα λέω έτσι για να έχουμε ένα μικρό ιστορικό πλαίσιο για να καταλαβαίνουμε γιατί πράγμα γιορτάζουμε σήμερα. Ο Άγιος Αθανάσιος, λοιπόν ήταν σε μεγάλο βαθμό υπεύθυνο για να ε, καθοριστεί το δόγμα του, α, θεότητα της τριαδικής θεότητας, όπως το ξέρουμε σήμερα. Και πρέπει να σας πω και ένα, ας πούμε, το εισαγωγικό κουτσομπολιό της εποχής. Ο Αθανάσιος είχε πολύ μεγάλη δύναμη αρχικά και κατόρθωσε να επιβάλλει την άποψή του στον αυτοκράτορα στη σύνοδα παραλαμβάνων της Νίκαιας του 325 μετά διότι ως επίσκοπος Αλεξανδρίας η ήλεχε εκείνη την εποχή την περιοχή της Αιγύπτου η οποία ήταν στο βολόνα τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Και έτσι είχε αυξημένη επιρροή, διότι από εκεί ερχόντουσαν το Στάρι που τροφοδοτούσε και την Κωνσταντινούπολη, την πρωτεύουσα. δεν είχε γίνει ακόμα η Κωνσταντινούπολη, για να μην το πω. η Κωνσταντινούπολη δεν είχε χτιστεί το 325, χτιστήκε μετά. αλλά που. Ε, που... Χρημα... που έφερνε το Στάρι για να ζήσει, για να φάνε ψωμί οι κάτοικοι της Ρώμης. <coughs> και γι' αυτό το λόγο είχε μια αυξημένη επιρροή στον αυτοκράτορα. Όπως σας είπα όμως, αργότερα ο Κωνσταντίνος και Αθανάσιος συγκρούστηκαν και ο Κωνσταντίνος αποκαθήλωσε τον Αθανάσιο και τον εξόρισε. Αυτά στην εποχή εκείνη, μια εποχή που ακόμα δεν είχε διαμορφωθεί πλήρως, το χριστιανικό δόγμα όπως το γνωρίζουμε σήμερα. Η πρώτη μεγάλη ε, κανονιστική απόφαση για το ποιο είναι το δόγμα, τι ήταν πραγματικά ο Ιησούς και τι ήταν ο Θεός, ε, σύμφωνα με την αντίληψη χριστιανικής θρησκείας, καθορίζεται με την σύνοδο της ενικείας του 325 μετά Χριστόν, υπό την προεδρία του Κωνσταντίνου και με εισηγητή τον Αθανάσιο Επίσκοπο Αλεξανδρία και μετέπειτα τον Άγιο Αθανάσιο που γιορτάζουμε σήμερα, ο οποίο και κατφυριάζει και καταδικάζει το δόγμα του αριανισμού, ο Άριο ήταν και αυτό κληρικό, ο οποίο αντι... αντιλαμβανόταν διαφορετικά τα πράγματα και θεωρούσε ότι ο Θεό είναι ο Θεό, δεν είναι τριαδική Θεό, δεν υπήρχε Αγία Τριά τότε, αλλά ότι ο Ιησούς Χριστό είναι ε, κτίσμα του Θεού, τέλειωμένο, αλλά κτίσμα δεν είναι. Μέρος της τριαδικής θεότητας. Δεν είναι θεός δηλαδή. Αυτά σας τα λέω για να έχουμε και μια μικρή ιστορική γνώση και αντίληψη του τι συνέβαινε εκείνη την εποχή και για ποιο λόγο σήμερα η Εκκλησία μας γιορτάζει τον Άγιο Θανάσιο, του οποίου η συνεισφορά στην καθιέρωση του δόγματος που πιστεύει σήμερα η Εκκλησία μας είναι ε, μεγάλη. Μετά από αυτή την μικρή εισαγωγή ιστορικοθρησκευτικού περιεχομένου, Αν να πω ότι διάβασα σήμερα στην εφημερίδα Καθημερινή, δεν ξέρω αν είναι αλήθεια, α, δεν το αποκλείω όμω, ότι μέσα στι προθέσει του νέου Υπουργού Παιδεία, όχι του κυρίου Φίλη, για τον κύριο Φίλη το γνωρίζαμε, του κυρίου Γαβρόγλου, είναι να γίνουν τα θρησκευτικά μάθημα κατ' επιλογή. Να μην υπάρχουν δηλαδή θρησκευτικά ω υποχρεωτικό μάθημα δασκαλία στα σχολεία, αλλά όσοι μαθητές θέλουν να το παίρνουν ως επιλογή. Δεν ξέρω αν θα συμβεί αυτό. Α, το θεωρώ πολύ πιθανό να συμβεί. Με την κυβέρνηση αυτή σίγουρα θα συμβεί. Ε, αλλά δεν ξέρω πότε θα γίνει και πότε θα έρθει ο νέος νόμος που θα αλλάζει και το περιεχόμενο της διδασκαλίας και των α, εξετάσεων στο χώρο της α, μέσης εκπαίδευσης. Θα τα δούμε αυτά στην πορεία. Πάντως το θέμα των θρησκευτικών... Είναι ένα σοβαρό θέμα που υποθέτω θα προκαλέσει και πολλέ αντιδράσει, ε, αλλά που είναι ένα θέμα το οποίο θα το δούμε στην πορεία. Λοιπόν, η, ο κύριο Γαβρόγλου, ο νυν υπουργό, ο τερνό υπουργό παιδεία, προτίθεται, όπω προτίθεται και ο προκάτοχό του, ο κύριο Φίλη, να καταργήσει το μάθημα των θρησκευτικών ω υποχρεωτικό στα σχολεία, να το μετατρέψει σε ένα μάθημα θρησκεολογία, δηλαδή που θα διδάσκονται το περιεχόμενο των θρησκειών οι μαθητές και θα το επιλέγουν ω μάθημα επιλογής, όχι υποχρεωτικά. Όποιο θέλει, θα μπορεί να το παίρνει αντί για κάτι άλλο. Αντί για σχέδιο, καλλιτεχνικά, μουσική, δεν ξέρω τι άλλο. Μαθήματα κατά θα εισαγάγει ο κύριος Γαβρόγλου στο νέο πρόγραμμα των γυμνασίων και των λυκείων της χώρας. Αυτά σε ό,τι αφορά την εκπαίδευση των μαθητών και το μάθημα των θρησκευτικών που είμαι βέβαιος ότι θα προκαλέσει πολλές αντιδράσεις και πολλές συζητήσεις όταν έρθει το σχέδιο του κυρίου Γαβρόγουλου, έρθει επίσημα ως σχέδιο νόμου και για να ψηφιστεί στη Βουλή από, τους, από τη Βουλή των Ελλήνων. Τώρα, να σας πω ότι να έρθουμε και στα πολιτικά. Αν πεις και το μάθημα των θρησκευτικών πολιτικό θέμα είναι, έτσι. Δεν είναι μη πολιτικό θέμα. Είναι πολιτικότατο θέμα και είναι βέβαιο ότι θα προκαλέσει και πολιτικέ συγκρούσει. Λοιπόν, ε, θέλω να έρθω στο θέμα ε, τη αξιολόγηση. Ξέρετε ότι έχω πει κατά επανάληψη ότι η καθυστέρηση τη δεύτερη αξιολόγηση ρίχνει πίσω συνολικά την οικονομία. Ε, ο, υπάρχει μια βεβαιότητα η οποία αποθαρρύνει ακόμα και αυτούς που θα θέλαν να επενδύσουν λίγα ή πολλά στην ελληνική οικονομία. Αυτή τη στιγμή όπως μιλάμε, η αβεβαιότητα αυτή έχει προκαλέσει ένα συνολικό πάγωμα της οικονομίας σε συνδυασμό με τους υπερβολικούς φόρους που έχει επιβάλει η κυβέρνηση, εξοντοτικούς φόρους, που θα γίνουν ακόμα δυσκολότεροι όταν αρχίσουν να πληρώνουν και ελεύθεροι επαγγελματίε ε, την ε, νέα εισφορά η οποία είναι πάρα πάρα πολύ μεγάλη. Να σας δώσω να καταλάβετε ότι για... Αν εγώ έχω μια δουλειά στην οποία μισθοδοτούμε με μισθό και αν βρω κάπου με μπλοκάκι να παίρνω κάτι επιπλέον, ένα επιμίσθιο από κάποια άλλη δουλειά, από ένα site, από ένα ραδιόφωνο, από κάπου αλλού και πρέπει να κόβω μπλοκάκι, στο μπλοκάκι αυτό παίρνω, α πούμε, 500 ευρώ τα 38%, 37,9% θα πηγαίνει υπέρ του, ταμείου μου. Και από αυτό το 24% θα πηγαίνει υπέρ για φόρο. Δηλαδή πάνω από το 50%, δηλαδή αν βρω κάποια δουλειά που όλοι εμείς εδώ στην δημοσιογράφη αναζητούμε επειδή δεν πληρωνόμαστε από τι δουλειέ μα, επειδή έχουν με, έχουμε καθυστερήσει μεγάλε, επειδή δεν υπάρχουν, να ζητούμε περμάρε περτέρα στον, στον ουρανό, στη θάλασσα, ψάχνουμε να βρούμε οποιαδήποτε δουλειά για να πάρουμε κάτι επιπλέον για να ζήσουμε τι οικογένειέ μα. Σήμερα ο κλάδο ο δικό μα έχει τεράστια ανεργία, η οποία μπορεί να προσεγγίζει ακόμη και το 50%. Λοιπόν, αν βρούμε λοιπόν τα μισά τουλάχιστον από αυτά που θα παίρνουμε, ακόμα και τα 500 ευρώ θα μα βαίνουν λιγότερο από 250 για να ζήσουμε την οικογένειά μας. Αυτό το λέω για να καταλάβουμε περί τίνος μιλάμε. Διότι πάρα πολλοί Έλληνες δεν έχουν συνειδητοποιήσει τι συμβαίνει σήμερα στην Ελλάδα. Και αν βάλεις υπόψη σου ότι όταν έχεις μπλοκάκι πληρώνεις και φόρο τους 650 ευρώ το μήνα, το χρόνο, καταλαβαίνετε γιατί πράγμα μιλάμε. Έτσι. Τα λέω αυτά σε ανοητένοντες οι οποίοι δεν έχουν συνειδητοποιήσει ακόμα πόσους φοβερούς φόρους πληρώνει ένας εργαζόμενος σήμερα. Ένας εργαζόμενος των 500 ευρώ, επαναλαμβάνω. Διότι όταν έχεις 500 ευρώ το μήνα και παίρνεις, δηλαδή 6.000 το χρόνο, και σημαίνουν στην τσέπη, το 40% πηγαίνει υπέρ του ταμείου σου, δηλαδή 4.624, μένουν από τα 3600, τα 600 είναι ο φόρο επιδεδόντο. Μένουν 3.000. Από 3.000 το 24% είναι φόρο, μένουν δηλαδή 2.200, 2.300. Καταλαβαίνετε γιατί τι πράγμα μιλάμε. Από τα 6.000 σου μένουν στην τσέπη 2.300. Ούτε 200 το μήνα. Και για να τη βρει αυτή η δουλειά, πρέπει να φυλίσει κατουριμένε ποδίε γιατί δεν υπάρχουν δουλειέ. Τον 500 ευρώ. Ακόμα και των 500 ευρώ δεν δυσκολεύει να τι βρει. Κατανοητό αυτό που λέω, Το λέω στου ανοίτου κυβερνώντε, οι οποίοι δεν έχουν καταλάβει τι έχουν φέρει στην αγορά. Και αυτό θα αρχίσουν να το καταλαβαίνουν όταν θα σκάνε τα νέε ασφαλιστικέ εισφορέ. Οι οποίε αρχίζουν να σκάνε από 1η Φεβρουαρίου στο δικό μα ταμείο, σε ταμείο για δημοσιογράφου, γιατρού, δικηγόρου, πολιτικού μηχανικού που έχουν και επικουρικό ταμείο, η επιβάρηση ασφαλιστική είναι 37,9% για κάθε ευρώ. Για κάθε ευρώ τα 38 λεπτά, 37,9 λεπτά από τα 100 πηγαίνουν υπέρ του ασφαλιστικού ταμείου. Τα 24 υπέρ του φόρου, συν όλοι οι άλλοι φόροι. Κατανοητό και αυτό. Για να καταλάβετε σε ποια χώρα ζούμε πλέον. Και εμείς λοιπόν, για να βρούμε τη δουλειά και να θα έχουμε να, να, ζήσουμε, θα έρχεται τώρα ο, ο κύριος Κατρούγκαλος και μας βγαίνει και μας λέει ιστορίες διαγρίου. Ο άνθρωπος που με τον νόμο του, με τον νόμο του, έβαλε την ταφόπλακα στο ασφαλιστικό σύστημα και γι' αυτό και την κοπάνισε. Έφυγε από το Υπουργό Εργασία. έβαλε αυτή την κοπελίτσα την Αχτιόγλου, η οποία τα έχει χαμένα, και ο κύριο Κατρούγκαλο την έκανε και πήγε στο Υπουργείο Εξωτερικών να λέει: Κάνει ταξίδια στο εξωτερικό. Σήμερα, παρεμπιπτόντω, την ώρα που έρχονται οι νέε εισφορέ για τους ελεύθερου επαγγελματίε, που όπω σα είπα είναι ιδιαίτερα επιβαρυντικές, ο κύριος Κατρούγκαλο καλά ο κύριος Πετρόπουλος, ο Υφυπουργό Εργασία, υπέγραψε μια απόφαση με την οποία μειώνονται οι ασφαλιστικές εισφορές που πληρώνουν οι εργαζόμενοι στη ΔΕΗ, στον ΟΤΕ, στην ΕΙΔΑΠ, στις, στις αστικέ στε στε κοινωνίε. Έτσι, ο δικός τους μισθός θα αυξηθεί κατά 4% λόγω μείωσης των ασφαλιστικών εισφορών. Την ώρα που ο ιδιωτικό τομέα ψωμολυσάει. Την ίδια ώρα που ο ιδιωτικό τομέα καταραίει. Είναι προφανέ ότι οι άνθρωποι που μα κυβερνούν δεν αντιλαμβάνονται τι συμβαίνει στον ιδιωτικό τομέα. Και δεν έχουν καταλάβει, επειδή λένε ότι τα έσοδα πήγαν καλά το 2016, τα φορολογικά έσοδα, ότι είναι λίγο αναφίβολο ότι θα πάνε και το 2017 ή θα πάνε το 2018. Διότι όταν στραγγίζει την οικονομία απορρευστώ. Με κατασχέσεις, με απειλές, με, 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 με. Ε, κάποια στιγμή θα πάψει να πληρώνει. Άμα δεν έχει. Όσο και να με πνίξεις εμένα, βάλε μου φόρους, κοπάνα Άμα δεν έχω, τι να κάνω. Πώς θα πληρώσω. Βάλε με φυλακή, πάρε μου το σπίτι, να το κάνεις τι. Είναι, το 2016 πληρώθηκαν φόροι. Πληρώθηκαν φόροι γιατί, για πολλούς και διαφόρους λόγους. Αλλά αυτοί εξαντλούνται. Όσο δεν μπαίνει καινούριο χρήμα, όσο δεν μπαίνει, δημιουργείται καινούριο πλούτο, δεν μπορεί να πάρει άλλου φόρου από μια αγορά που έχει είναι σε, σε άθλια κατάσταση. Σήμερα στην Ελλάδα, όπω σα έλεγα για προηγουμένω, υπάρχουν μόνο μερικέ νησίδε που κάπω λειτουργούν. Μια νησίδα είναι ο τουρισμό. Κάποια νησιά, κάποιο κομμάτι τουρισμού υπάρχει. Κάποια άλλη νησίδα είναι κάποια δημόσια έργα. Που όμως και εκεί τα παίρνουν συγκεκριμένες εταιρείε. Ο Άκτορας, του Μπόμπολα και η Τέρνα του Περιστέρη. Εκεί βγαίνουν λεφτά. Αλλά βγαίνουν και τον Μπόμπολα. Τον διαπλεκόμενο Μπόμπολα. Θα τα πούμε σε λίγο. Τον διαπλεκόμενο που τον αποκαλούσε ο ΣΥΡΙΖΑ Μπόμπολα, ο οποίο τώρα έχει γίνει ο εκλεκτό του συστήματο. Ήτανε... Είναι εντυπωσιακό αυτό με τον κύριο Μπόμπολα. Ε, τον κατηγορούσε η Νέα Δημοκρατία όταν ήταν η κυβέρνηση ο Σιμίτη ότι είναι η προσωποποίηση τη διαπλοκή. Μάλιστα, ο, τον κύριο Μπόμπολα και τον κύριο Ψυχάρη και όλου αυτού, τον, τον, Μακαρίτο Λαμπράκη, του αποκαλούσε και ο πρώην πρωθυπουργό ο Καραμαλή, ο Κώστα Καραμαλή, του αποκαλούσε τα βατζίδε όπω θυμάστε. Όταν ήρθε η κυβέρνηση ο κύριο Καραμαλή, ε, με επί υπουργεία Σουφιά, πάλι όλα τα έργα ο Μπόμπολα άπαιρνε. Ο Νταβαντζή, ο, ο, ο διαπλεκόμενο Μπόμπολα, όπω τον αποκαλούσε ο Καραμαλή, τα βρήκε με την κυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία. Μετά τον αποκαλούσαν διαπλεκόμενο και κακό άνθρωπο οι, 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 οι Σιριζέοι. Και λέγανε θα έρθουμε εμεί. Εμεί έχουμε ηθικό πλεονέκτημα, μα καρτάει κανεί. Θα του διαλύσουμε του διαπλεκόμενου. Και βλέπω ότι τα βρήκανε με του διαπλεκόμενου. Και έχουν γίνει κολυγιά πια. Αλλά ξέχασα. Ξέρετε, ο Μπόμπολα και ο, Δόλ, δημοκρα... το Λαμπαρακέικο, είναι κακοί και διαπλεκόμενοι ότι κυβερνούν οι άλλοι. Όταν κυβερνά η νέα δημοκρα... ο ΣΥΡΙΖΑ και όταν κάνουν τα χατήρια της... του... Του... κυρίου Τσίπρα και του κυρίου Παπά, ο Μπόμπολα, ο Ψυχάρη και όλοι οι άλλοι γίνονται καλοί άνθρωποι. Έντιμοι, ηθικοί και πάμε να είναι διαπλεκόμενοι. Μα κοροϊδεύουνε ψηλόγαζοι. Ψιλόγαζοι γαζί μας κοροϊδεύουν οι κυβερνώντες. Ήρθαν για να καταπολεμήσουν την διαπλοκή και τα κίμιασαν με τη διαπλοκή. Γιατί τώρα παίζει με αυτού η διαπλοκή. Φυσικό είναι να παίζει μαζί του. Με ποιου θα παίζει, με την κυβέρνηση παίζει, με την εκάστοτε κυβέρνηση. Ξέρετε, οι επιχειρηματίε αυτοί δεν έχουν ιδεολογία. Η ιδεολογία του είναι να παίρνουν δουλειέ. Αυτή είναι η ιδεολογία του. Και παίζουν με την εκάστοτε κυβέρνηση. Πρώτα με το Πασόκ του Σιμίτη, μετά πρώτα με το Πασόκ του Ανδρέα, μετά με το Πασόκ του Σιμίτη, μετά με τη Νέα Δημοκρατία του Καραμαλή, μετά με την, με την Νέα Δημοκρατία του Σαμαρά, μετά με τον, με τον Βενιζέλο με τον, και τώρα με τον ΣΥΡΙΖΑ. Αυτονόητο είναι. Με τον ΓΑΠ, με όλου παίξανε. Αυτονόητο είναι. Τη δουλειά του κάνουν οι άνθρωποι. Και το, το αστείο είναι ότι όποιο βρίσκεται στην αντιπολίτευση τους αποκαλεί διαπλεκόμενους. Και λέει ο... ο, ΣΥΡΙΖΑ, εμείς λέει έχουμε ηθικό πλεονέκτημα. Φυσικά, τι ηθικό πλεονέκτημα είχατε. Δεν είχατε ασκήσει ποτέ εξουσία για να, τα... για να, έχετε διαφαρή από την εξουσία. Τώρα που ασκείτε εξουσία και γίνεστε εσεί το ίδιο παλαιοκομματικοί και διεφθαρμένοι που ήταν και οι προηγούμενοι. Είναι πολύ απλό. Τα ίδια ακριβώ. Διορισμού στο δημόσιο, φάμπρικα προσλήψεων, φόροι, δουλειέ στου μπουμπολέου, έλεγχο των μέσων μαζική ενημέρωση, τα ίδια ακριβώ και χειρότερα. Γιατί το παίζεται και αριστερή. Και βγήκε σήμερα ο Μίκης ο Δωδωράκης και τι είπε, πολύ λογικά, ότι ο χειρότερο ολοκληρωτισμό έρχεται από του αριστερού που καταλαμβάνουν την εξουσία. Όπω ο ΣΥΡΙΖΑ, όπω ο Τσίπρα, ο οποίο προσπαθεί να επιβάλλει ολοκληρωτικό καθεστώ στην Ελλάδα. Εμένα αυτό είναι που με προβληματίζει. Η αντίληψη του ΣΥΡΙΖΑ και του Τσίπρα ότι mm. ότι θα επιβάλλει καθιστοντική αλλαγή. Mm. Ότι θα επιβάλλει καθιστοντική αλλαγή. Είδατε λοιπόν τι έγινε με την υπόθεση αυτή. Τα σημάδια ήταν γνωστά εδώ και καιρό. Σα είχα πει εδώ και καιρό, όταν Τέθηκε το θέμα των τηλεοπτικών αδειών ότι ο σκοπός του Τσίπρα και του Παπά με τις τηλεοπτικές άδειες δεν ήταν να νομοθετήσουν και να ε, ομαλοποιήσουν το τηλεοπτικό πεδίο. Όχι. Ήταν να ελέγξουν το τηλεοπτικό πεδίο για να μην έχουν αντιπολίτευση. Για να ελέγχουν τα κανάλια, άρα να ελέγχουν και την κοινή γνώμη. Αυτός ήταν ο σκοπός του. Δεν τους βγήκε γιατί είναι και ανίκανοι. Έτσι. Δεν είναι απλώς ότι είναι αυταρχική και ολοκληρωτική και καθεστωτική. Είναι και ανίκανοι. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό αυτής της κυβέρνησης. Πέρα από την ιδολειψία τους και τον καθεστωτισμό τους, και την, α, α, είναι, είναι, και ανίκανοι και ανόητοι. Ε, ανόητη. Πολύ περισσότερο από τους προηγούμενους. Πολύ περισσότερο από τους προηγούμενους. Και γι' αυτό απέτυχαν στο θέμα των λεπτικών αδειών. Όταν λοιπόν ήρθε, απέτυχαν στο θέμα των λεπτικών αδειών, πήγαν να ελέγξουν το σύστημα διαφορετικά ήρθανε σε κομπρομή, σε συμβιβασμό με τον Μπόμπολα, του δίνουν τα έργα και του... αμέσω και ο, το... ο Μπόμπολα πάει να παίξει τηλεοπτικά και μέσω των ΜΜΕ που διαθέτει το παιχνίδι του ΣΥΡΙΖΑ. Σήμερα το έθνο, αν διαβάσετε το έθνο, είναι η πιο και εφημερίδα που υπάρχει. Ιδιοκτησία του κ. Μπόμπολα. Και, την... και ενώ έχει μεταστραφεί το έθνο και έχει γίνει η πιο και εφημερίδα. Χθε σα έλεγα ότι το έργο τη Παραλιακής που έδωσε η περιφέρεια τη κυρία Δουζούλου, τη διαδόχου του κυρίου Τσίπρα, το ανέλαβε ο κύριο Μπόμπολα. Ξεκάθαρα δηλαδή, εκεί δεν κρατάνε ούτε τα προσχήματα. Γίνεσαι, έρχεσαι με εμά, παίρνει και τα έργα. Δεν κρατάμε ούτε τα προσχήματα. Αυτό ακριβώ γίνεται. Ε, ήρθε, κάνανε δίθεν ένα μεγάλο θέμα με τα δάνεια των κομμάτων και των ΜΜΕ. Όδη είναι και τε και μην. Άνθρακα στο Θησαυρό. Δεν βγήκε τίποτα από την εξεταστική αυτή επιτροπή. Αντίθετα, προέκυψε ότι δεν υπάρχουν και ποινικέ ευθύνε. Άρα, αθώοι όλοι για τα δάνεια που πήραν. Προέκυψε από την ίδια την, το, το ΣΥΡΙΖΑ και του ΑΝΕΡ που κυβερνούν το πόρισμα του λέει ότι δεν υπάρχουν ποινικέ ευθύνε. Άρα, τελείωσε το θέμα. Το κλείσαν. Το πήραν είδηση, αυτό ότι έγινε. Και έτσι σήμερα δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Ούτε με τον κύριο Μπόμπολο, ούτε και με τον κύριο, κύριο Ψυχάρη. Όλοι αυτοί μια χαρά τα πήρανε τα δάνειά του. Και άρα πήγε σήμερα ο κύριο Ψυχάρη να καταθέσει τον ανακριτή. Με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, αφήθηκε ελεύθερο. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα για τον κύριο Ψυχάρη. Τι έκανε όμω χθε ο Ψυχάρη για να μην προφυλακιστεί σήμερα. Έκανε συμφωνία με τον παπά. Συναντήθηκαν την περασμένη Πέμπτη με τον παπά παρουσία του Βασίλη του Μουλόπουλου, ο οποίος επί τόν ετών ήταν διευθυντικός στέλεχος του βήματος, μετά πήγε στον ΣΥΡΙΖΑ και έγινε επικεφαλής του ψηφοδελτίου επικρατείας της εκλογής του 2012 και μετά έγινε πρόεδρος του Κοινωνικού Συμβουλίου της Αυγής. Και παρουσία του Μουλόπουλου αποφάσισαν ψυχάρης και α, παπάς να στηρίξει ο παπάς τον ψυχάρη και ο ψυχάρης τον παπά δίνοντας στην, α, στον ΣΥΡΙΖΑ μέσω Μουλόπουλου το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, το Βήμα και τα Νέα, υπό τον έλεγχο του Μουλόπουλου, άρα υπό τον έλεγχο του ΣΥΡΙΖΑ. Και τώρα θα δείτε τι έχει να συμβεί από εδώ και πέρα. Ο Μουλόπουλο, ο οποίο δεν έχει λεφτά, δεν είναι επενδυτή σε αυτό, τι θα πάει να κάνει. Θα πάει πρώτο πρώτο με τι ευλογίε του Παπά στι τράπεζε, οι οποίε ελέγχονται από την κυβέρνηση. Και με το νέο νόμο που έρχεται περί αναδιαρθρώσεω δανείων και ούτω καθεξή, που ψηφίζεται αυτέ τι μέρε στη Βουλή, θα γίνει ένα μεγάλο κούρεμα των δανείων του ΔΟΛ. Που δεν υπάρχουν και ποινικέ ευθύνε, άλλωστε. Όπω προέκυψε από την Εξεταστική Επιτροπή. Θα γίνει ένα μεγάλο κούρεμα των δανείων του ΔΟΛ. Ε, θα, βρει, θα, βρει, ο παπά, δηλαδή ο Μουλόπουλο, δηλαδή ο παπά, θα βρούνε κάποιον πρόθυμο επενδυτή, πιθανότατα τον Μπόμπο λέει το Σαβίδι, ή και του δύο μαζί. Θα εντάξουν, θα συγχωνεύσουν τον ΔΟΛ, αυτό είναι το σχέδιο τουλάχιστον. Τον ΔΟΛ, βήμα, νέα, έθνο, ημερησία, ενδεχομένως και το Μέγκα, διότι Μπόμπολας με, λαμπρά με, με Δόλ έχουν την πλειοψηφία στο Μέγκα και θα φτιάξουν ένα πακέτο τέτοιο που θα το πάρουν μαζί με τον Σαββίδη ενδεχομένω, του ΠΑΟΚ και θα κάνουν ένα συγκρότημα σιριζέικο απολύτω. Αυτό είναι ο στόχο. Δεν ξέρω αν θα ευοδοθεί αυτό το σχέδιο. Μπορεί να ευοδοθεί, μπορεί όχι, γιατί όπω σα είπα είναι και ανίκανοι. Δεν τα καταφέρνουν και τόσο καλά. Αλλά ο στόχο του είναι διάσωση του Δόλ και του Έθνου, του Πίγασου και του Μέγκα, ω ριζέικων μαγαζιών. Με μεγάλη αναδιάρθρωση των, των, δανείων του, θα περικοπούν τα δάνεια, θα πέσουν κοπίδι μεγάλο, που δεν πρόκειται ποτέ εσεί να έχετε στα δικά σα δάνεια. Στην μπορεί να χρωστάσει 20.000 και να συγκινηγά η τράπεζα. Ο άλλο μπορεί να χρωστά 200 εκατομμύρια, να τα κόψουν τα 180. Έτσι. Αυτό θα γίνει. Και μετά θα γίνει η επιβίωση, θα κάνουν μετά πογκρόμ όποιων δημοσιογράφων που δεν του αρέσει, όπω ο Πρετεντέρη, α πούμε, τον διώξουν. Ο Μουλόπουλο θα τον φάει τον Πρετεντέρη, υποθέτω, με τι επόμενε ημέρε, από τα νέα και από το βήμα. Και έτσι λοιπόν θα γίνει ένα μαγαζί ωραιότατο Συριζέικο. Θα έχουν δολ, πήγα στο μέγα δικό του. Ε, με τον Βαξεβάν δικό τους, εφημερίδα συντακτών δική τους, αυγή δική τους, χωνή δικό τους. Δεν χρειάζονται οι άλλοι. Θα, υπάρχει και ο Σκάι με την καθημερινή. Κάτι θα βρουν να κάνουν και εκεί. Κάτι θα βρουν να κάνουμε και εκεί. Αυτό θα είναι το σκηνικό που προσπαθούν τουλάχιστον να επιβάλλουν στο επόμενο διάστημα. Αυτό σας τα λέω για να καταλάβετε περί μιλάμε. Και γιατί γίνεται αυτό. Διότι ο ΣΥΡΙΖΑ προσπαθεί να στηριχθεί προσπαθεί να παραμείνει στην εξουσία όσο μπορεί περισσότερο. Όσο μπορεί περισσότερο. Πιστεύει και ελπίζει ότι όσο παραμένει στην εξουσία θα βρει τον τρόπο να το γυρίσει το πράγμα. Μπορεί σήμερα ο κόσμο να είναι αγανακτισμένο μαζί του, αλλά πιστεύει ότι όσο παραμένει στην εξουσία και ελέγχει τα μέσα ενημέρωση, θα ελέγξει και τα μυαλά των ανθρώπων. Διότι σου λέει περισσότεροι από του οποίου απευθύνουμε κορόιδα. Είναι βλάκε, πιστεύουν στα ψέματα πιστεύουν στην κοροϊδία. Αντέχει. Αντέχει. ο Έλληνα στην κοροϊδία, σου λένε. Θα συνεχίζω να, το, του το πουλάω σανό, σα, τρώγε, σανοφάγε, τρώγε, σανό και θα έρθει η ώρα που θα με ξαναψηφίσει. Θα απευθύνομαι μόνο, απευθύνομαι κυρίω σε χαμηλόμισθου, σε χαμηλοσυνταξιούχου, σε δημόσιο. Αυτού θα του προστατεύσω όσο μπορώ. Θα ελέγχω τα μέσα μαζική ενημέρωση και κάποια στιγμή θα ξαναγυρίσει το πράγμα υπέρ μου. Αυτό σχεδιάζουν ο Τσίπρας με τον παπά. Ελπίζω δεν θα το πετύχουν, διότι είναι σχεδόν αδύνατο να το πετύχουν, διότι η, οικονομία, η πραγματική οικονομία καταραίει και δεν θα υπάρχει πραγματική οικονομία για να χρηματοδοτεί αυτή του την προσπάθεια. Αλλά ποτέ δεν μπορεί να είσαι σίγουρο σε μια χώρα που οι άνθρωποι έχουν χάσει ακόμα και τη λογική τους και έχουν πάψει να σκέπτονται. Διότι στην Ελλάδα σήμερα αυτό είναι κατά τη γνώμη μου το μεγαλύτερο πρόβλημα, ότι πάρα πολλοί Έλληνες δεν σκέπτονται. Ούτε ασχολούνται, ούτε σκέπτονται λογικά. Αντίθετα, τους βλέπετε να ασχολούνται με αλότρια. Είναι χαρακτηριστικό αυτό που κάνουν σήμερα τα κανάλια, όπως έχετε προσέξει. Τα περισσότερα κανάλια εκτό του Sky δεν έχουν πια πολιτικέ εκπομπέ. Δεν υπάρχουν ενημερωτικέ και πολιτικέ εκπομπέ. Σαν δελτίο ειδήσεων, το οποίο είναι Μόνο Sky έχει πολιτικέ εκπομπέ. Καμία κανένα άλλο κανάλι. Ο, ο, Αντένα έχει τον Παπαδάκη το πρωί, ο οποίο δεν είναι και πολύ ενανίο κυβέρνηση, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά του. Στο δελτίο ειδήσεων πηγαίνει ο Νίκο Χατζηνικολά, ο, Χατζη ο οποίο δεν είναι και πολύ ενανίο κυβέρνηση. Ε, στο, στο Star έχει μόνο την εκπομπή τη Απανίδου, του Δελτίο Ειδήσεων, η οποία δεν είναι και πολύ εναντίον τη κυβέρνηση, έτσι. Αντίθετα, μάλιστα, θα έλεγα. Στο, στον, στον Α δεν έχουν καθόλου πολιτικέ εκπομπέ, σαν Δελτίο Ειδήσεων έχουν τα οποία είναι και ασχολούνται με αλόγα, δεν, δεν είναι, και πολύ πολιτικά δελτία ειδήσεων. Έτσι. Και έτσι η τηλεόραση είναι ουσιαστικά, αν χρησιμοποιήσουν και το μέγα που έχει ακόμα στο μυαλό του κόσμου το κύρος ενός ενημερωτικού καναλιού, το χρησιμοποιήσουν υπέρ ΣΥΡΙΖΑ, όπως σας περιέγραψα προηγουμένως, δεν αποκλείεται να έχουμε μια ολοκληρωτικά, με την εξαίρεση ενδεχομένως, τη μερική εξαίρεση του ΣΚΑΙ, μια ολοκληρωτικά ελεγχόμενη ενημέρωση από την κυβέρνηση. Και επειδή, όπως σας είπα, ο κόσμος τρώει σανό επειδή ο κόσμος πιστεύει ότι βλακεί, ακούει, βλέπει ή ακούει στην τηλεόραση ε, δεν αποκλείεται να συνεχίσουν οι άνθρωποι να σκύβουν το κεφάλι και να ανέχονται την κοροϊδία. Τίποτα δεν μπορεί να είναι σίγουρο για αυτά που πρόκειται να γίνουν. Εκείνο όμως που έχω εγώ να σας πω είναι ότι όσο ακόμα εγώ Όσο ακόμα μου επιτρέπουν να βρίσκομαι σε αυτή την συχνότητα, δεν ξέρω. Αύριο μπορεί να έρθει ο παπά και να πει στου ανθρώπου που μου είναι εδώ: Βγάλει το λοβέρθο. τι θα κάνουν οι άνθρωποι, Παρά να κλείσουν το σταθμό, θα με βγάλουν. Δεν αποκλείεται. Είναι. Μπορεί να συμβεί και αυτό ακόμα. Έχουν συμβεί άλλωστε πολλέ τέτοιε αγριότητε κατά καιρού. Αν ξέρετε πάντω και ξυπνήστε μια μέρα και δεν με δείτε σε αυτή τη θέση, να ξέρετε ότι με έχουν φάει από το ΣΥΡΙΖΑ. Ο μόνο τρόπο για να φύγω από αυτή τη θέση ή να με φάνε από το ΣΥΡΙΖΑ. Ή να κλείσουν το σταθμό. Με διάφορα προσχήματα. Σας τα λέω όλα αυτά γιατί έρχονται άγριες μέρες. Έρχονται πολύ άγριες μέρες. Και επειδή δεν πρόκειται να γίνουν εκλογές, εγώ στο το λέω πάρα πολύ καιρό δεν πρόκειται να γίνουν εκλογές, τώρα πια είμαι βέβαιο. εκλογές δεν ξέρω πότε θα γίνουν. Πάντως δεν θα γίνουν μέσα στο 17. Μέσα στο 17 εκλογέ λίγα να πιθανό να γίνουν. Το 18 μπορεί, το 17 δεν το πολύ βλέπω. Ε, Χωρί βέβαια αυτό να σημαίνει πω μπορεί να είμαι 100% βέβαιος, γιατί οι εξελίξει τρέχουν και δεν όλα γίνονται βάσει σχεδιασμού. Αλλά το πιθανότερο είναι ότι δεν θα γίνουν. Και πάντω δεν θα γίνουν σύντομα. Εδώ έχει γίνει μια προσπάθεια. Η κυβέρνηση αυτή του Τσίπρα, που στα λόγια μάχεται με τους Σόιμπλε, με όλους αυτούς, και τους κατανικά και τους αποδοκιμάζει και τους βρίζει και όλα αυτά. Στην πράξη ξέρετε τι έκανε χθες. Χθες ξέρετε τι έκανε η κυβέρνηση. Χθες η κυβέρνηση κατέβασε πλήρως τα, τα, τα βρακιά της. Συμφώνησε πλήρως με όλα όσα ζητούν το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και ο Σόιμπλε. Και είπανε ότι θα δεχθούν εφόσον εγκριθούν τα μεσοπρόθεσμα μέτρα για το χρέο, που δεν έχουν καν πρόβλημα οι δανειστέ να τα δεχθούν, γιατί αυτοί τα είχαν συμφωνήσει από το προηγούμενο Eurogroup του Μαου, θα δεχθούν τον κόφτη των 4,5 δισεκατομμύριων ευρώ που, το χρόνο που ζητάει η, το του. Δεν το είπαν όμω έτσι. Α, όχι. Δεν είπαν ότι θα δεχθούμε να κοπούν 4,5 δισεκατομμύρια το χρόνο, όπω ζητάει το Δούνο του. Είπανε θα δεχθούμε τον μηχανισμό αυξημένων εγγύσεων. Το χάσαμε όλοι οι δημοσιογράφοι. Δεν ξέρουμε τι είναι αυτό. Πρώτη φορά το ακούσαμε. Μηχανισμό αυξημένων εγγυήσεων. Ψάξαμε να δούμε τι είναι αυτό ο μηχανισμό αυξημένων εγγυήσεων. Είναι κόφτη κόφτης μισθών και συντάξεων και κρατικών δαπανών. Ο οποίο θα επιβληθεί με την συμφωνία που θα γίνει όχι άμεσα. Δεν θα γίνει στο, στο Eurogroup τη 26η Ιανουαρίου, δηλαδή την άλλη εβδομάδα. Θα γίνει από ό,τι φαίνεται στο Eurogroup τη 20 Φεβρουαρίου που θα πραγματοποιηθεί κυρίως για το ελληνικό ζήτημα, ώστε να εγκριθούν εκεί και τα μέτρα, μεσοπρόθεσμα μέτρα για την ελάφρυνση του χρέους, που θέλει και η Ευρωπαϊκή Εντρική Τράπεζα, για να εγκρίνει συνεδρίασή της στις αρχές του Μαρτίου, την ένταξη της Ελλάδος στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης, το οποίο νομίζω σου το εξήγησα επαρκώς χθε. Αυτή είναι η αλήθεια. Αυτό είναι το σχέδιο και αυτό είναι το αφήγημα του Τσίπρα. Και νομίζω ότι με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσει να δημιουργήσει την εικόνα μια ανάκαμψη ελληνική οικονομία. Η ανάκαμψη ελληνική οικονομία δεν θα έρθει. Δεν θα έρθει. Για πολλού και διαφορετικούς λόγου. Γιατί κανένα επενδυτή δεν πιστεύεται την κυβέρνηση τη Τσίπρα, και κανεί επενδυτή δεν πιστεύεται το καθεστώ αυτό που επικρατεί στην Ελλάδα. Αυτό είναι ο βασικό λόγο που δεν θα έρθει. Ε, ταυτόχρονα, οι υπερβολικοί φόροι θα εξαντλήσουν όποια επιχειρηματική δραστηριότητα υπάρχει ακόμα στην Ελλάδα. Αλλά αυτό δεν το δούμε άμεσα. Αυτό θα πάρει λίγο χρόνο ακόμα. Όλο αυτό το διάστημα ο Τσίπρας θα πουλάει σανό στο, στον κοσμάκι. Θα του δίνει σανό, σου λέει κορόιδο είσαι, φάε τώρα σανό και μη μιλάς. Και κάποια στιγμή όταν κρίνει ότι μπορεί να το κάνει, θα πάρει δύο-τρία μέτρα χαλάρωσης υποτίθεται της λιτότητας, θα πει ότι πετυχαίνουμε, βγαίνουμε από τέτοια και θα κάνει και εκλογές. Αυτό το βλέπω ότι θα γίνει περί το τέλος 17, το αργότερο, μέχρι το φθινόπωρο του 2018. Αυτό είναι η εκτίμησή μου. Αλλά ακόμα είναι πολύ νωρίς. Πάντως εκλογές στου επόμενους μήνες δεν θα γίνουν. Στου επόμενους μήνες θα γίνουν αυτό που σας είπα. Ε, πλήρες ξεβράκωμα και συμφωνία με τους θεσμούς. Να, άλλο. Τρόικα το λέγαμε παλιά, αλλάξαμε και το λέμε θεσμοί τώρα. Ε, θα γίνει μια συμφωνία με τους θεσμούς. Θα συμφωνήσουν θα μπει και στο πρόγραμμα Πιστοτική Χαλάρωση, το οποίο καλό είναι, αλλά δεν μα σώζει. Και θα παίζει αυτό το αφήγημα ότι δίθεν έρχεται η ανάπτυξη, δίθεν όλα τα πράγματα αλλάζουν, πάμε προ το καλύτερο. Όλα, όλα. Κάντε υπομονή σε λίγο, όλα, όλα αλλάζουν, θα σου λένε. Όλα τα φτιάξαμε, προχωράμε καλά. Τώρα θα μου πει, όσο κορόιδο και να είσαι, κάποια στιγμή θα καταλάβει ότι δεν πάνε τα πράγματα καλά, γιατί όσο κορόιδο και να είναι θα βλέπει ότι είναι η άδεια τη αλλά θα το τρως και θα προχωράσει εκεί για κάποιο διάστημα. Και το οποίο μπορεί να είναι και μεγάλο το διάστημα. Αυτά λοιπόν θα συμβούν το επόμενο άμεσο επόμενο διάστημα. Θέμα δεν υπάρχει με την αξιολόγηση. Θα ολοκληρωθεί η αξιολόγηση με, πλήρες, με πλήρη υποχώρηση τη κυβέρνηση μέσω του νέου μηχανισμού αυτομάτων εγγυήσεων που ανακοίνωσε χθε ο κυβερνικό εκπρόσωπο κ. Τζανακόπουλο. Θα. Γίνει η συμφωνία περί τα τέλη Φεβρουαρίου, 20 Φεβρουαρίου που είναι το Eurogroup. Θα γίνει και η συνεδρίαση εκουτού τη Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα το Μάρτιο και θα μπούμε στο σύστημα ποσοτική χαλάρωσης. Θα πάρουμε κάποια λεφτά για να πληρωθούν οι δόσει των δανείων και έτσι θα, ξε... θα... θα περάσει ο χρόνο. Θα δώσει μια ακόμα μάχη, σκληρή, σκληρή διαπραγμάτευση. Τα ίδια όλε αυτέ τι ανοησίε που λένε στην κυβέρνηση, δίθε και θα βγούμε θριαμβευτές και τροπεούχοι, θα λέει ο κύριος Τζανακόπουλο, ο κύριος Τσίπρας, ο κύριος Παπά και ο κύριο Καμένο. Θα θριαμβολογούν ότι τα καταφέραμε και κλείσαμε τη δεύτερη αξιολόγηση και του πιέσαμε. Κάναμε σκληρή διαπραγμάτευση. Του τα δώσαμε όλα δηλαδή. Έτσι. Αυτό είναι το παραμύθι. Τώρα θα μου πει το παραμύθι αυτό. Πόσε φορέ μπορεί να το παίξει. Στην Ελλάδα πολύ φοβάμαι ότι μπορεί να το παίξει πολύ. Ναι ο Έλληνα είναι πυρεπή παραμύθι. Δώσ' του παραμύθα και πάρ' του την ψυχή. Δώσ' του παραμύθα και πάρ' του την ψυχή. Και το αρέσει το παραμύθι, του αρέσει. Μην του πεις αλήθεια. Αλήθεια είναι σκληρό πράγμα. Πα, πα, θέλει παραμύθα. Θέλει παραμύθα. Είναι... Του αρέσουν οι παραμύθαρτζίδες. Γι' αυτό η κορυφαία πολιτική φυσιογνωμία της μεταπολίτευσης είναι ο Ανδρέας Παμανδρέου. Γιατί ήταν ο μεγαλύτερος παραμύθας που έχει υπάρξει. Τώρα τον συναγωνίζεται, δεν έχει τα προφόντα ο Τσίπρα. Δεν έχει τα φόντα ο Τσίπρα, δηλαδή δεν έχει την τη προσωπικότητα του Ανδρέα Παπανδρέου. Αλλά του αρέσει η παραμύθα. Του αρέσει του Έλληνα η παραμύθα. Και πέφτει πάλι εκεί, και πάλι εκεί θα πάει να συμπεριφερθεί και να ψευθεί. Δέ, δέστε για παράδειγμα την ε, περίπτωση των καναλιών που λέγαμε προηγουμένω. Έχετε πάρει ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν στην Ελλάδα της μιζέριας, της κακομυριάς, της εξαθλίωσης. Υπάρχουν, συνεχώς έχουμε τραγουδιστικά σοους, σοους που διαγωνίζονται στο τραγούδι οι νέοι άνθρωποι. Έχουμε στον Sky, πώς το λένε, Junior Academy, το λένε κάπως έτσι, με, με, με παιδιά που τραγουδάνε. Έχουμε το Voice, με μεγαλύτερα παιδιά που τραγουδάνε. Έρχεται το X-Factor, όλα αυτά στο Sky έρχεται το Star Academy στο Ε. Υπάρχει το Rising Star στον, α, στον Αντένα. Χιλιάδες τραγουδιστές, χιλιάδες υποψήφια αστέρες, stars, να πάνε σε όλα αυτά τα κανάλια. Εκατοντάδες κάθε εβδομάδα παρελάβουν. Και αναρωτιέσαι, σε αυτή την χώρα της μιζέριας και της κακομυριάς, που δεν βγάζει μεροκάμωτο τραγουδιστής, για να βγάλει μεροκάμωτο τραγουδιστής, ιδρώνει, γιατί δεν υπάρχουν πια. Εδώ ακόμα και η Βανδύ και ο Ρέμο και ο Βουρουβά πηγαίνουν σε αυτά τα σόου για να πάρουν τρία ε, 3.000 την εκπομπή. Τόσα παίρνουν. 3.000 την εκπομπή παίρνουν, αντί 4. Γιατί αλλιώ δεν θα βγάζουν αυτά τα μεροκάματα πια στα, στα κέντρα του. Είναι δύσκολο. Δεν υπάρχουν χρήματα. Και σου λένε: Όλοι θέλουν να γίνουν τραγουδιστέ. Έχουμε μια κοινωνία που όλοι θέλουν να γίνουν τραγουδιστέ. Και του βλέπει ουρέ ολόκληρε στο Voice, στο Rising Star, στο Academy, στο, X Factor, όλοι αυτοί είναι αστέρε. Όλοι αυτοί θα γίνουν Elvis Presley, οι Beatles. Τίποτα θα γίνουν. Ένα μήνα αφού τελειώσουν, ακόμη και ο νικητή θα έχει ξεχαστεί. Μέχρι το επόμενο που θα βγει ο επόμενο νικητή, θα ξεχαστεί πάλι και αυτό σε λιγότερο, γιατί τα αστέρια στην Ελλάδα σβήνουν πάρα πολύ εύκολα. Όμω οι άνθρωποι έχουν τόσο μεγάλη ανάγκη κάπου να του δουν, κάπου να διακριθούν, που πηγαίνουν, τρέχουν ουρά σε αυτά και ο Κοσμάκη κάθεται εκεί πέρα, γράφει και κανένα Twitter. Α, ωραίο ωραίο που είπα αυτό. Καλό ο Σάκη. Θα τον δω το Σάκη, θα του δώσω μια αγκαλιά γιατί με ρουβίτσα, λέει η άλλη. Και η ζωή συνεχίζεται. Και η ζωή συνεχίζεται. Συνεχίζεται όμω χωρί να σκεπτόμαστε. Χωρί να σκεπτόμαστε. Είμαστε ένα λαός που δεν σκέφτεται πια. Που αποδέχεται την κακή του μοίρα. Έχει συνηθίσει προσαρμόζεται στην κακή του μοίρα, δεν αντιδρά, απλώς όταν βρισκόμαστε κάπου λέει καμιά κουβέντα, βρίζει την κυβέρνηση, αλλά μετά δεν λέει, σου λέει, α, και τι να πάω στου άλλου. Οπότε αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να ξαναψηφίσει τον Τσίπρα. Όπως μου είπε κάποιος κάτι πολύ ωραίο. Πώς μου το είπε. Α, είμαι έξαλλος με τον ΣΥΡΙΖΑ. Κάνα δύο φορές ακόμα θα ψηφίσω τον Τσίπρα και μετά τέλος. Έτσι είναι. Και θα υπάρχουν εκεί, θα φτιάξει κόμμα η Ραχίλ Μακρύ, θα φτιάξει κόμμα έχει φτιάξει ήδη η ζωή Κωνσταντοπούλου, θα φτιάξει κόμμα ο Σόρα, ο οποίο θα κατέβει στι εκλογέ, ο Ψόρα, ο Μόρα. Αν μάλιστα κατεβάσουν και το κατόφλι εισόδου για να μπει στη Βουλή στο 2%, Όλοι θα φτιάξουν για πάνω ακόμα. Που ξέρει καμιά φορά το 2%, 100.000 ψήφοι είναι. Που ξέρει, μπορεί να τι πιάσουμε. Φτιάξουμε κι εμεί ένα κόμμα, ρε παιδιά, φτιάξουμε ακόμα, πάρουμε 100.000 ψήφοι, θα τι βρούμε και θα γίνει ένα μπάχαλο. Ένα μπάχαλο. Θα ψηφίζει ο κόσμος ό,τι πικραμένος είναι, θα ψηφίζει όποιον γελί, όποιο νούμερο, όποιον παλαβό, έρχεται και του πει, όποιο γραφικό έρχεται και του πει κάτι. Θα σπάσω πλάκα. Γιατί να μην σπάσω πλάκα. Αύριο θα κάνει οποιοδήποτε θα κάνει κόμμα. Όλα αυτά τα σούργελα της Ανίτα Σπάνια, ο Κάτμαν και όλοι αυτοί, δεν κάνανε ήδη κόμμα. Οι άλλοι που έχουν κάνει, δεν υπάρχουν και πολλοί από τον Κάτμαν και το Βαζ Βά στον Παρασκευά, του θυμάστε αυτού του αστέρε τη ελληνική τηλεόραση. Γιατί, γιατί είμαστε ένα λαό που είμαστε επιρρεπεί στην κοροϊδία, δεν σκεπτόμαστε πια, δεν σκεπτόμαστε λογικά και επειδή η πίεση είναι πάρα πολύ στην καθημερινότητά μα, προσπαθούμε να βρούμε διεξόδου με λάθο τρόπους. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και την ίδια ώρα όμως, φίλες και φίλοι, τα πράγματα επιδεινώνονται πάρα πάρα πολύ. Έλεγα, θα το θυμάστε που το έλεγα, σε μια συζήτηση εδώ στην εκπομπή του Άκη του Παυλόπουλου, πάνε κανένας μήνας, πάει ένας δυο μήνες, με τον κύριο Αραχοβίτη, τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, που έλεγα εγώ ότι κατά τη γνώμη μου, εφόσον υπάρχει πλεόνασμα στην εισπράξη των φόρων, όπως λέει η κυβέρνηση, εγώ δεν θα έδινα τα λεφτά αυτά, τα 617 εκατομμύρια, στους χαμηλούς συνταξιούχους. Καλώς τα πήραν οι άνθρωποι και πέρασαν τα Χριστούγεννα, αλλά τα λεφτά αυτά χάθηκαν. Πληρώθηκαν βέβαια κάποιες αβαρίε, κάτι περάσαν, περάσαν, χάθηκαν, τελείωσε πια αυτά. Αυτά δεν τα ξαναπάρουν. Θα έλεγα αυτά τα χρήματα να δοθούν σε κάποιες πιο μόνιμες δράσει οι οποίε μπορεί να έχουν αποτέλεσμα για να βοηθήσουν του ίδιου του χαμηλόμενου και του χαμηλοσυνταξιούχου. Για παράδειγμα, έλεγα για να ενισχύσουν ε, τα νοσοκομεία. Χθε είδατε την καταγγελία, έλεγα εγώ ότι δεν υπάρχουν φάρμακα για του καρκινοπαθεί. Μου τα διέψευε ο κ. Σαρχοβίτ, όλα τέλεια είναι. Χθε είχαμε την ανακοίνωση, την επίσημη ανακοίνωση του Ιατρικού Συλλόγου τη Αθήνα. Το Λαϊκό Νοσοκομείο ειδοποίησε του καρκινοπαθεί ότι αυτή η εβδομάδα δεν θα κάνουν τι χημιοθεραπείε του, γιατί δεν υπάρχουν φάρμακα. Για μένα αυτό είναι έχω... πέραν το ότι έχω μια πολύ μεγάλη ευαισθησία στο θέμα του καρκίνου, γιατί έχω χάσει και τη μάνα μου και τον πατέρα μου και την εταιρεοθαλία αδερφή μου από καρκίνο. Πέραν αυτού, θεωρώ πω είναι τραγικό. Τραγικό, δηλαδή δεν υπάρχει συζήτηση. Ο καρκινοπαθή είναι από τη φύση του ένα άνθρωπο, ο οποίο υποφέρει σηκώνει τον σταυρό του μαρτυρίου ο καρκινόπαθης. Και σε αυτόν, σε τον άνθρωπο που είναι ασύρωας της, καθημερινότητα καθημερινότητας, που τραβάει τα φοβερά μαρτύρια, έρχεσαι και του ρίνεις κι άλλο βάρος. Δεν έχω φάρμακα να σου δώσω. Γιατί δεν έχω λεφτά. Γιατί δεν έκανα καλό κουμάντο. Γιατί τα έδωσα για να πάρει το τρακοσάρι ο χαμηλό συνταξιούχο, εσύ ενδεχομένω. Γιατί κάτι πήρανε. Το τρακοσάρι το οποίο χάστηκε. Ενώ αν είχαμε κάνει καλύτερη κατανομή πόρων, ενδεχομένως θα υπήρχαν φάρμακα και για φέτος και για του χρόνου για τους καρκινοπαθείς να παρατείνουμε τη ζωή τους. Τι είναι πιο σημαντικό, να πάρεις ένα τρακοσάρι σήμερα που έχει χαθεί ήδη, πέστε μου, πόσοι από εσά το έχετε το τρακοσάρι, σας έμεινε το αποταμιεύσατε μήπως. Τώρα δεν είσαστε πάνι με πάνι που το πήρατε το τρακοσάρι. Δεν θα είναι σημαντικότερο να είχαν δοθεί εκεί που θα σώζαμε ανθρώπινες ζωές. Αυτό είπα εγώ. Εσεί καλά κάνετε και το πήρατε Τώρα, σας το Ροκοστάρι, αφού σα το δώσα καλά κάνετε και το πήρατε. Αλλά η κυβέρνηση δεν έπρεπε να το δώσει. Ήταν ανεύθυνο που το έδωσε και το έδωσε για καθαρά προπαγανδιστικού λόγου για να κολακέψει την εκλογική τη πελατεία που θεωρεί πω είναι χαμηλό στο Δεν προσέφερε τίποτα πραγματικά στο χαμηλό του δεξιούχου. παρά μια πρόσκαιρη ανακούφιση 300 ευρώ. Αντίθετα, στον, στον καρκινοπαθή τον καταδίκασε να μην υπάρχουν φάρμακα στο, νοσοκομείο του. Στο λαϊκό, ένα από τα μεγαλύτερα νοσοκομεία τη Αθήνα. Και δεν είναι μόνο καρκινοπαθή. Η ΜΕΦ. Λέει ο κύριο Πολάκη ότι κάθε τόσο κάνουν αγο... προσλαμβάνουν για ε, γιατρού και νοσηλευτέ. Ψέματα. Δεν προσλαμβάνουν για ε, γιατρού και νοσηλευτέ. Βολεύουν σε θέσει μη κατοικηφίνε του ΣΥΡΙΖΑ. Γιατρού και νοσηλευτέ δεν προσλαμβάνουν. Γι' αυτό τώρα με την έξαρση τη γρήπη έχουν μπλοκάρει όλε οι μονάδε εντατική θεραπεία. Και αυτά είναι επίσημα στοιχεία που καταγγέλλονται από τον Ιατρικό Σύλλογο και από την Ποεδίνη. Έχουν μπλοκάρει. Και ο Πολάκης λέει, φταίει ο Πατούλης, φταίει ο ένας, φταίει ο άλλος. Τους απορρίπτει όλους. Αντί να δει την πραγματικότητα. Γι' αυτό λέω ότι είναι ανεύθυνη αυτή η κυβέρνηση. Ανεύθυνη και ανάλγητη. Το μόνο που την ενδιαφέρει είναι να κρατάει την εξουσία. Τίποτα άλλο. Το άλλο θέμα, το άλλο θέμα που βγήκε και μια παλιά ηθοποιός, η ένα Χρονοπούλου, που είναι παντρεμένη με τον παλιό ποδοσφαιριστή του Ντάστο Μητρόπουλο, και που έχουν ένα παιδάκι, το οποίο είναι ένα παιδάκι με προβλήματα αναπηρία. Και οι άνθρωποι είναι απελπισμένοι. Γιατί. Γιατί τα παιδάκια με αναπηρία πηγαίνουν σε αυτά τα σχολεία τη ειδικής αγωγής που μαθαίνανε κάποια πράγματα, προσπαθούσαν να μάθουν να, συ... να αναπτύξουν κάποιες ικανότητες, να μπορέσουν να επιβιώσουν σε ένα σκληρό κόσμο που ζούμε ούτως ή άλλως όλοι, πόσο μάλλον οι άνθρωποι με αναπηρία. Και αυτά τα σχολεία της ειδική αγωγής τα κλείνουν. Γιατί δεν υπάρχουν κονδύλια. Δεν υπάρχουν κονδύλια και τα κλείνουν. Και οι άνθρωποι που έχουν παιδιά με αναπηρία είναι σε απελπισία όπως είναι η κυρία Χρονοπούλου και ο κύριος Μητρόπουλος. Είναι σε απελπισία και είναι πολλοί. Αυτή είναι γνωστοί απλώς και βγήκαν και το είπα δημοσίως. Είναι άλλοι απλοί άνθρωποι που δεν τους ξέρουμε, που είναι ήρωες καθημερινότητας. Φαντάσου ένα γονιό που έχει ένα παιδάκι αμαία. Τι τραβάει στην καθημερινότητα, τι σταυρό μαρτυρίου κουβαλάει. Και σε αυτόν έρχονται οι πολλάκιδες αυτού του τόπου που ξεδιάντροπα άρπαξαν την ψήφο μα. Και σου λένε, δεν με ενδιαφέρει ρε εσύ. Δεν με ενδιαφέρει. Δεν είσαι my, το target group μου. Δεν είσαι στόχο μου να σε, σε ψηφίσει. Δεν με ενδιαφέρει. Η αμαία στο περιθώριο. Του πετάω στο περιθώριο. Αυτοί δεν πάνε να ψηφίσουν καλύτερο, σου λέει. Τόσο ξεδιάντροπα. Τόσο ξεδιάντροπα. Αυτό που γίνεται με του καρκινοπαθείς... με τι μονάδε εντατική θεραπεία, με του αμαία, είναι τραγικό. Με τους ανθρώπους που έχουν πο την πολύ μεγαλύτερη ανάγκη για την προστασία του κράτους, την προστασία από τις κοινωνικές δομές του κράτους, είναι αυτοί που δέχονται τα περισσότερα πλήγματα. Αυτό είναι το κράτος. Αυτό είναι άθλιο κράτος. Και όλο αυτό με την κουτοπόνηρη λογική των, του Τσίπρα και των Συριζέων συντρόφων του, να δώσω τα λεφτά, να τα δώσω εκεί στους καρκινοπαθείς, στους αναπήρους, στους νευροπαθεί στους ανθρώπους που είναι σε μονάδες θετικής θεραπείας. Αντί να τα δώσω εκεί που υπάρχει πραγματική ανάγκη, πεθαίνουν ζωές. Χάνονται ζωές. Αντί να τα δώσω εκεί, τα έδωσε για να καλοπιάσει τους χαμηλούς του τους έδωσε ένα τρακοσάρι για να τους μπουκώσει το στόμα για τα Χριστούγεννα. Και τώρα θα τους τα πάρει πολλά απλά. Πέστε μου, λέω κάτι που δεν είναι ακριβές, Λέω κάτι με το οποίο διαφωνείτε, λέω κάτι που είναι ψευδές. Εγώ σας είπα, θα σας μιλάω τη γλώσσα της αλήθειας. Θα σας λέω τα πράγματα όπως είναι. Και δεν υπολογίζω κόστος εγώ πολιτικό. Γιατί δεν είμαι πολιτικάντης. Όπως έλεγε ένας μεγάλος πολιτικός παλιότερος, ο Ντεγκόλ, ο οποίος βλέπει τις επόμενες εκλογές, ο πολιτικάντης βλέπει τις επόμενες εκλογές, ο πολιτικό βλέπει τι επόμενε γενιέ. Και εγώ βλέπω τι επόμενε γενιές, βλέπω το μέλλον τη πατρίδα μου που χάνεται. Αυτό βλέπω εγώ. Το το βλέπετε κι εσείς. Γι' αυτό μένετε πιστοί σε αυτή την εκπομπή. Γι' αυτό βρίσκεστε στο πλευρό μου και όπου πηγαίνω έρχεστε να, μου, να, μου, να, με, να αγκαλιάσετε, να με φιλήσετε, να μου, να μου πείτε συγχαρητήρια. Γιατί καταλαβαίνετε και βιώνετε αυτό το οποίο συμβαίνει σήμερα στην Ελλάδα. Και όσο αντέχω, όσο με κρατάνε τα πόδια μου, το μυαλό μου και η καρδιά μου και όσο μου επιτρέπεται από την φιλόξενη αυτή συχνότητα και δεν έρχονται να μας διαλύσουν οι, οι παπάδες και οι τραμπούκοι εγώ θα βγαίνω και θα λέω τα πράγματα όπως είναι. Όπως ισχύουν. Ε, λοιπόν, ντρέπομαι που το ελληνικό κράτος σήμερα δεν έχει φάρμακα για τους καρκινοπαθείς. Ντρέπομαι. Ντρέπομαι που στον άνθρωπο αυτό που υποφέρει, του λες δεν θα κάνει τη χημειοθεραπεία του. Ντρέπομαι που στο παιδάκι που έχει πρόβλημα αναπηρίας νοητικής και σωματικής, του λες δεν θα πας σε σχολείο ειδικής αγωγής. Ντρέπομαι στους γονείς αυτούς που είναι ήρωες που έχουν παιδάκια με αναπηρίε. να τους πεις, κόψε το κεφάλι σου. Αυτό τους λέει το ανάλυτο κράτος του κυρίου Τσίπρα, του κυρίου Παπά, του κυρίου Πολάκη. Κόψε το κεφάλι σου. Και παίρνει τις φόρους του δικού μας και αντί να τους κάνει φάρμακα για τους καρκινοπαθείς, μονάδες εντατικής θεραπείας για αυτούς που πεθαίνουν από τη γρήπη. Φέτος έχουμε έξαρση στη γρήπη. Αντί να το κάνουμε σχολεία για τους αναπήρους, για τα παιδιά με αναπηρίε. Τα ξοδεύουμε σε διορισμούς καλανικών και νοτοπούλου στο δημόσιο. Τρέπομαι. Τρέπομαι σε φίλες και φίλοι. Προφανώ αυτοί που μας κυβερνούν δεν τρέπονται γιατί δεν έχουν τσίπα. Έχουν μόνο τσίπρα. Τσίπα δεν έχουν. Δεν ξέρουν καν τη λέξη ε, τσίπα. Ξέρουν μόνο τη λέξη τσίπρα. Εμείς όμως την ξέρουμε, γιατί είμαστε Έλληνες. Και γεννηθήκαμε γνωρίζοντας λέξεις που τώρα προσπαθούν να τις καταργήσουν. Όπως τσίπα, όπως φιλότιμο, όπως καθήκον, όπως ευσυνειδησία. Που μας έχουν βγάλει από το λεξιλόγιο γιατί δεν θέλουν να τις ξέρουμε, γιατί δεν θέλουν να υπάρχουν σαν έννοιες. Μη συγχύζεσαι, μου λένε πολύ. Προσπαθώ. Προσπαθώ. Αλλά όταν βλέπω όλα αυτά, μπορώ να μη συγκινούμε και μπορώ να μη συγχύζομαι. Εσείς δεν συγκινήσετε και δεν εξοργίζεστε όταν βλέπετε όλα αυτά. Προσαρμοστήκαμε. Αν με δείτε να πάω να συγκινούμε και να εξοργίζομαι, σημαίνει ότι προσαρμόστηκα και εγώ. Έγινα και εγώ ένας μυθυριδάτης. Συνήθισα στα δηλητήρια. Ε, δεν θα συνηθίσω. Εγώ θα αντισταθώ. Δεν συνηθίζω εγώ στα δηλητήρια. Λέω όχι στο μυθριδατισμό. Λέω όχι στις, στα δηλητήρια που με πνίγουν. Θα αντιδράσουμε, θα αντισταθούμε. Αυτό κάνει ένα συνεπής πολίτης, ένας υπεύθυνος Έλληνας. Στην Ελλάδα της παρακμής που ζούμε σήμερα. Αντιστεκόμαστε αυτήν την παρακμή. Δεν αφήνουμε να μας πάρει από κάτω. Γι' αυτό συγκινούμε κάποιε φορέ, γι' αυτό εξοργίζομαι κάποιε άλλε. Υπάρχει κανεί από εσά που να μην πιστεύει το ίδιο. Όχι, θέλω να σα ακούσω. Υπάρχει κανεί από εσά που να μην πιστεύει το ίδιο. Σα ευχαριστώ πολύ που και σήμερα είστε μαζί μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με ακούσατε. Είναι η αποδοχή σας μου δίνει τη δύναμη να συνεχίζω. Η αγάπη σας και η εκτίμηση σε αυτό που κάνω μου δίνει τη δύναμη να συνεχίζω, γιατί δεν είναι καθόλου εύκολο αυτό που κάνω. Δεν είναι καθόλου εύκολο. Το κάνω γιατί δεν θα πάψω να αγωνίζομαι για την πατρίδα μου που υποφέρει και γιατί βλέπω τις επόμενες γενιές που έρχονται. Θα τα πούμε πάλι αύριο. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ.